Γεια σας, αυτή είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαόλης. Σήμερα καλεσμένος μας ο Κωνσταντίνος Ζάλιαρης. Θα έχεις μπλεξίματα με την δεκάδα, να ξέρεις. Δεν πειράζει, γι' αυτό σε φέραμε. Μέχρι να πάμε στις τρεις κατηγορίες, μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Πρώτη κατηγορία, ενδεκάδα της αγωνιστικής. Παίζουμε πάντα 4-4-2. Ωραία. Και επειδή ήρθες αποφασισμένος για μπλεξίματα, σε προειδοποιώ από πριν, θα βάζουμε δύο παίκτες από κάθε ομάδα στην ενδεκάδα. Μην μου εμφανίσεις από μία. Δύο παίκτες. Δύο παίκτες. Μην εμφανίσεις okay. Στην ενδεκάδα από μία ομάδα 3-4 ναι. Παίκτες. Ξεκινάμε. Τώρα μου το λες. Τώρα έτσι, το λέω. Ναι. Τερματοφύλακας Κρίστινσον από ΑΕΛ. Στο 0-0 με τον Όφη. Ναι. Είχα έρθει αποφασισμένος να στον πω είναι ο Διούδης. Για ποιο λόγο. Που θα έβαζα εγώ. Έχει κάνει δύο εξαιρετικές επεμβάσεις. Σε ένα σόλο του Μίσιτ στο δεύτερο ημίχρονο. Το μάτσο 2-0, ωστόσο. Το μάτσο 2-0, αλλά κρατάει εκεί το προβάδισμα των δύο γκολ. Έχει άλλη μια απόκρουση σε σου του Λιμιού προς το τέλος. Απλά είναι σταθερός τώρα τελευταία, οπότε και με τη χθεσινή του εμφάνιση νομίζω θα του το έδινα, θα τον κόντραρα μαζί με τον Κρίστινσον. Ναι. Τετράδα της άμυνας. Δεξί μπακ Ντεντέκης από τον Βόλο. Αριστερό μπακ Ινσού από τον Παναθηναϊκό και κεντρικό αμυντικό δίδυμο Μόρας από Λάρισα και Ρόζ από τον Άρη. Συμφωνώ σε όλα. Θα ήθελα κάπου Σέγκεφελντ. Το ξέρω. Εξαιρετικός για ακόμη μια φορά. Σωστός. Τοποθετήσεις, απομακρύνσεις. Έχει κάνει assist στον γκολ γιατί κάνει τη μακρινή παλιά που είναι το λάθος του Ινσού. Ναι. Αλλά συμφωνώ και με τον Μόρα. Συνεχίζουμε στα χαφ. Χατζηγιοβάνη δεξιά, Μπρούνο Γκάμα αριστερά και στο κέντρο των χαφ Σιμάνσκι και Ντέλετιτς. Νομίζω εδώ δεν μπορείς να διαφωνήσεις. Όχι καθόλου. Χατζηγιοβάνης γκολ, Ντέλετιτς γκολ, πρώτη εμφάνιση και γκολ στο 93. Στον δανεισμό του ακριβώς. Τεράστια νίκη για τον Αστέρα. Μπρούνο Γκάμα, εξαιρετικό γκολ με το δεξί, ευκαιρίες και με το αριστερό. Εδώ να πούμε μηχανό. Ότι μπορούν να το ψηφίσουν αν θέλουν τον γκολ του Μπρούνο Γκάμα στο site Super League Nivea Men Best Goal. Mm-hmm. Οπότε ναι, και δεν έχω κάτι. Και Σιμάνσκι έχει τη στον goal της ΑΕΚ μέσα στο Περιστέρι. Στον goal της ΑΕΚ, εξαιρετική σέντρα, ναι. Οπότε πάμε. Νομίζω πάλι εδώ τώρα στις επιθετικούς μπορεί να έχεις αντίρρηση. Θέλω να τα ακούσω, να δούμε που θα πάει. Έλα Ραμπή ναι. Και Μάντζης. Ο Μάντζης από το Βόλο που έχει βάλει τον goal στη νίκη επί της Λαμίας. Για Έλα Ραμπή δεν θα μπορούσα να έχω κάποια ένσταση. Εντάξει, όχι, νομίζω ότι θα ήθελες να βάλεις το Μακέντα γι' αυτό. Ναι. Επειδή έχει το γκολ, έχει και ένα ακόμα γκολ που το ακυρώθηκε. Έχει, σωστά. Okay, θα τον κάψω γιατί έχει κάνει το κακό αυτό χέρι στο γκολ. Που από εκεί δεν γίνεται να χρησιμοποιήσει κάτι άλλο. Βάλτε με όποιον τρόπο θες, όχι χέρι. Έτσι όπως πάει μπάλα, τέλος πάντων το έκανε με το αριστερό και ακυρώθηκε. Έβαλε το πέναλτι. Όλα καλά. Οπότε έλεγα μπει γκολ assist και Μάντζης γκολ που χαρίζει τρίποντο στο Βόλο. Ναι, εντάξει, καλά τα είπες νομίζω. Δεύτερη κατηγορία, στιγμή της αγωνιστικής. Δείχνω τρεις φωτογραφίες και επιλέγουμε ποια είναι η καλύτερη από την αγωνιστική που μας πέρασε. Πρώτη φωτογραφία είναι το φιλί του Ουάρντα στον τραυματία Φερέιρα στο Όφι ΑΕΛ που έχει πάθει τη ρήξη χιαστού. Την ώρα που βγαίνει με το φορείο, ναι, ακριβώς που πάει και του λέει τα περαστικά. Έκλαμψη θετική από τον Ουάρντα. Ναι. Ασχολούμαστε με πάρα πολλά πράγματα με αυτό, αλλά ήταν πολύ καλό αυτό που έκανε, οπότε το αξίζει. Δεύτερη φωτογραφία, Άρης Πανιώνιος, ο Παναγιώτης Κόρμπος στο τέλος του αγώνα πηγαίνει, κάνει το σταυρό του. Και δίνει ένα φιλί στο μνημείο. Στο μνημείο που έχει για τους αδικοχαμένους φίλους του Άρη. Οπαδούς, ναι. Νομίζω ότι δεν περιμένει κανείς κάτι λιγότερο από τον Κορμπό. Τρίτη στιγμή, ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εδώ βάζω λίγο ένταση, να θυμηθούμε λίγο γιατί είναι ντέρμπι. Ναι. Γιώχανσον με Γιαννούλης, κεφάλι-κεφάλι. Νομίζω ένταση τόσο όσο μας παίρνει σε ντέρμπι. Ξέρεις, και έχει γίνει αυτό ότι βολεύει η αλλαγή διαφορά γλώσσας. Οπότε ο ένας βρίζει στα ελληνικά και έχει το χαμογελάκι, σαν να του λέει είσαι πάρα πολύ καλός. Ναι, οπότε, ναι εντάξει, okay, θέλει και λίγο νεύρο. Ναι, ντέρμπι ήταν. Και πού καταλήγουμε, ποια θα έλεγες εσύ στιγμή της αγωνιστικής. Στον κόρμπο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πολύ δυνατή στιγμή. Και έπειτα του Άρντα, αλλά νομίζω αυτό που έχει κάνει ο Κόρμπος είναι αυτό που πρέπει. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Για αυτήν την αγωνιστική έπρεπε να επιλέξω τον ντέρμπι. Ήταν ξεκάθαρος νικητής ο Παναθηναϊκός, κυριαρχικός σε όλα τα επίπεδα και ο καλύτερος παίχτης που έχει βάλει και τον γκολ, κάνει και τη διαφορά, είναι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο MVP της αγωνιστικής. Συμφωνείς, διαφωνείς, θα βάζεις κάποιον άλλον. Θα συμφωνήσω, έχει τον γκολ το δεύτερο, εξαιρετικό σκαψιματάκι. Έχει κάνει ωραία κίνηση να τσιμπήσει την μπάλα από τον Ίγκασον πριν αυτός καταλάβει τι γίνεται, με το Μακέντα να αλλάζει την κατεύθυνσή του. Έχει τον γκολ, έχει προσπάθειες. Αρκετά πιο σοβαρό από ό,τι μας έχει συνηθίσει. Έχει ελαχιστοποιήσει τις ντρίπλες λίγο, αλλά βγάζει τα καλά γεμίσματα, έχει καλές στιγμές. Νομίζω ότι τουλάχιστον προσθέτοντας σοβαρότητα στο παιχνίδι του, ναι, και ξεχώρισε χθες, έχει βάλει και τον γκολ. Οπότε έχει κλειδώσει τη νίκη, μια χαρά, ναι, MVP. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.